Ε, να σα δώσω το λόγο σε ό,τι μπορούμε έχουμε, να Εμεί έχουμε, ε, αγαπητή Ζήνα, 35.000 ανθρώπου που χάνονται κάθε χρόνο από τα λεγόμενα ανθεκτικά στα αντιβιωτικά μικρόβια. Ο χρυσού αιώνα τη ε, αποδοτικότητα των αντιβιωτικών έλεξε κάπου στο 70. Η Ελληνίδα Πολυξένη Κοντομίχαλο ανακαλύπτει τότε σε ένα δικό τη ασθενή ότι ενώ έβαζε την αντιβίωση, κάποιοι από γύρω ενζημικοί μηχανισμοί κατέστρεφαν το αντιβιωτικό και αυτό δεν δούλευε. Ηταν η πρώτη ανακοίνωση για τα ανθεκτικά. Αυτό ο αιώνα λοιπόν, που ξεκίνησε το 28 με τον Φλέμικ, έληξε κάπου εκεί. Δεν σημαίνει ότι είμαστε απροστάτευτοι. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μπροστά μα έχουμε, με την ατυχία η οποία συνέβη στο φίλο του Δημήτρη Τονσούρα, ήταν από κάποιο ανθεκτικό παθογόνο, έναν χρήσιζοντα τα που α, αντιμετωπίζουμε καθημερινά πλέον σαν ένα δύσκολο. Μικρόβιο. Αυτό βρίσκαμε παλιά ζήνα μόνο στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί, είναι μέσα στην κοινότητα. Πού το βρίσκει κανεί, παντού. Ο σταφυλόκοκο υπάρχει παντού. Αλλά ο ανθεκτικό, αυτό που λέμε ότι είναι ο ανθεκτικό στη μεθικυλίνη, το MRSA, είναι σπανιότερο μικρόβιο και βρίσκεται φυσικά σε πολύ πιο βαριέ περιπτώσει, όπου οι συνέπειέ του είναι η δημιουργία αποστημάτων βαριέ υψεμίε, ενδοκαρδίτιδε, πνευμονίε κλπ. Άρα, αν με ρωτήσετε πώ κανεί μπορεί να προστατευθεί, θα έλεγα ότι στι εμφανεί εκδηλώσει, οι οποίε είναι αν έχει κάποιο μια πνευμονία, είναι τα Να πάει κανεί με τη μάσκα του και να πλησιάσει με προσοχή. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ακριβέ το πώ έχει συμβεί αυτή η λίμωξη, η οποία οδήγησε στην συψεμία και στο σοκ. Αλλά στι περισσότερε των περιπτώσεων που αντιμετωπίζουμε στην, στην κλινική, η λύση στο πρόβλημα είναι ισχυρά αντιβιωτικά. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο ερώτημα. ω πότε θα τα έχουμε, γιατί υπάρχει το φαινόμενο τη αντοχή, το οποίο κοστίζει στι χώρε παγκοσμίω γύρω στα 30 δι. Ε, αυτή η δυσκολία που έχουμε εμεί, σαν γιατροί, να θεραπεύσουμε κάποιον ο οποίο θα έρθει με μια σοβαρή πνευμονία, με μια ενδοκαρδίτιδα ή με ένα απόστημα ή με μια οστομιελίτιδα. Τα φάρμακα όμω τα οποία εξαντλούν πλέον την ισχύ του, πρέπει να σα πω ότι. Θα αντιμετωπιστούν σύντομα και ήδη αντιμετωπίζονται με, 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 τεχ, με λογικέ τεχνητή νοημοσύνη στην ανάπτυξη νέων επιλογών. Το ερώτημα, ξέρετε, ποιο είναι. Είναι να το καταλάβω ότι υπάρχει αυτό το μικρόβιο. Σωστά. Γιατί φαίνεται εδώ ότι αυτό το μικρόβιο, μάλλον, είχε εισχωρήσει ε, ε, στο νεφρό του. Ε, άρχισε να πειράζει τον εφρό γιατί έδινε ε, πόνου στη μέση. Εμεί έτσι το καταλάβαμε. Αν κάνουμε λάθο, γιατρέ μου διορθώστε. Ε, εμάς, όχι, δεν κάνετε λάθο. Νομίζω ότι είχε πρόβλημα στη μέση. Και, Λουμπάκο και, είχε, και πήρε. Ουσιαστικά ε, ε, άρχισε. Ναι. Με είναι παραπλανητικές είναι, και είναι σημαντικό και δεν να βλέπουμε. Το... Είναι παραπλανητική η ένδειξη, δηλαδή τον πονάει μέσα και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ε. Είναι σημαντικό ακριβώ να βλέπουμε τι συνεπάρχει. Δηλαδή, αν είναι ένα πόνο απλό, εντάξει. Αν είναι πόνο με πυρετό, αν είναι εστιασμένο ή όχι. Mm. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο γιατρό είναι να συνδυάσει τα κλινικά συμπτώματα. Δεν υπάρχει λουμπάκο το οποίο θα σου κάνει εύκολα πυρετό και θα απευθύνεται στη σπονδυλική στήλη με την έννοια να Αν μιας είχε πει στου οικείου τον πυρετό έτσι, γιατί ναι. μπορεί να τον είχε, να τον ένιωσε και να πεντάξει κρύο. Και πούμε. μπορεί και να μην έχει και πυρετό, ειδικά αν υπάρχει μια περίπτωση ανασοκαταστολή ή αν είναι ένα άρρωστο ο οποίο παίρνει παυσίπονα. Δεν φαίνεται ο πυρετό, τον κρύβει. Γι' αυτό λέμε πολλέ φορέ σε περιπτώσει επώδυνων συμπτωμάτων ζήνα, μην καταφεύγετε αμέσω στα παυσίπονα oh. και στα Άρα αυτός φάρμακα. Είναι ένα να φαίνεται πόνος, ο πόνο. Δηλαδή. Είναι ένα σύνθετο πόνο. Βεβαίω. Γιατί, γιατί το πρώτο πράγμα που συνήθω κάνουμε όλοι, όταν μα πονάει η μέση, μου λένε να πάρω κάτι, μήπω το χάπι, να, ναι. να πάρω ένα ε, χάπι, να πάω στον ορθοπαιδικό μου, π.χ. να πάω να κάνω ένα μασάζ. Καταλάβατε. Ναι, Τι να παρακολουθεί. Άμα κάνετε μασάζ όμω και υπάρχει δημιουργία αποστήματο, το διασπείρετε σε όλο το σώμα, κάνετε σε ψεμία και χάνεστε. Θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτά. Θέλει τη συμβουλή του γιατρού μα, ακόμα και τηλεφωνικά. Με το είπατε, το, Έτσι, για να έχετε μια τώρα, στην, γιατί... στην περιοχή. Να έχετε ένα πόστιμα και πάτε να κάνετε ένα μασά που δεν είναι. Δεν έχετε κάνει προηγουμένω μαγνητική, δεν έχετε κάνει μια ξωνική, δεν το ξέρετε. Απλά είχατε πόνο. Γι' αυτό και στου ελάχιστου πόνου που έχουμε θα πρέπει να γίνεται μια διερεύνηση. Να ξέρετε ξέρω, πού ξέρω, πατάει η οποία. οποιαδήποτε φυσιοθεραπευτική σοβαρό. παρέμβαση. Είναι σοβαρό αυτό Πολύ είναι. που είπε Μ. τώρα μόλι. Πάμε στον παθολόγο. Μ. Εγώ γι' αυτό το είπα. Γιατί ο καθένα δεν και μένα στου παθολόγου τη παλιατζούρε που λέω αυτοί οι οποίοι τα βλέπουν το όχι ω τροχονόμοι, αλλά με την έννοια του ότι βλέπουν τα πάντα στο ιστορικό του, του ασθενού και, και κυρίως από πού ξεκινάει, πού κατευθύνεται, με ποια συμπτωματολογία έρχεται μπροστά μα. Συνήθω το προ τα πίσω ιστορικό είναι εκείνο που θα μπορέσει να διαλευκάνει και τη διάγνωση. Άρα λοιπόν ο κάθε πόνο για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Δεν παίρνω ένα παυσίπονο για να γιάννω. Πρέπει να πάω, να το παρακολουθήσω και το παυσίπονο να το αφήσω ένα 24ωρο να μην το πάρω, αν έχω ένα πόνο, για να Πολύ δούμε σωστά. αν θα μου κάνει πυρετό. Πολύ Αυτό σωστά. καταλαβαίνω όπω μου το είπατε. Βεβαίω, ναι, γιατί παράλληλα μπορεί να υπάρχει και μια λίμωξη την οποία εμεί με τον τρόπο που συνήθω παρεμβαίνουμε, επειδή είμαστε αρκετά ευαίσθητοι και δεν μπορούμε να μείνουμε μια ώρα με μια ενόχληση, θα πάρουμε αμέσω. Φάρμακο. Πάντως γιατρέ μου, δώστε μου λίγο στο κοντρόλ γιατί και εγώ σήμερα το είδα στο Γιώργο Παπαδάκη που τον παρακολουθούσα και έδειξε το απόσπασμα ε, πραγματικά, ένα άλλο Δημήτρη Σούρα και εξήγησε ο Γιώργο ότι α, του, τον άκουσε από το τηλέφωνο και του λέει: Τι έχει, Δημήτρη, δεν είσαι καλά. Με ταλαιπωρεί, λέει: Κάτι δε, με τη μέση μου, λουμπάκου κτλ. Και, και του λέει: Τότε να μην βγει, λέει και σε ταλαιπωρεί. Όχι, λέει: Στείλε μου ένα link να βγω. Και η εικόνα τη άλλη μέρα του link είναι αυτή. Δώστε μου λίγο να ακούσουμε τύπου 10 δευτερόλεπτα έτσι για να δείτε το ηχό χρωμά του που είναι τελείω διαφορετικό, γιατρέ μου. Καλημέρα, κύριε Σούρα. Καλημέρα, Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσά. Να ξεκινήσουμε σε από αυτό Πάλι και να... στα δύσκολα. Πάλι στα δύσκολα. Πολύ Πάλι στα δύσκολα. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Πάλι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Κλασική γυναικοκτονία, αλλά για πε μου. Θα μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει αυτό το πράγμα, Γιώργο Δημήτρη. Δεν μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει. Με θα ποιο... Δεν μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει. Καταρχήν, η πρόληψη είναι ότι σημαντικό υπάρχει. Και όταν μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για μια κατάσταση. Δεν, δεν είναι ο Δημήτρη που ξέρουμε κανένα. Ένας δεν κοιτάζει Από την κάμερα που ο Δημήτρη τελικά το yeah. απευθυνόταν στο τηλεοπτικό yeah. και δεν είναι, άλλος είναι δημήτρης. έτσι. Είναι άλλος yeah. δημήτρης. Δεν έχει τη δυναμική που είχε ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη έβγαινε στην κάμερα και πραγματικά. Δεν τον έβλεπε και έβλεπε ένα δυναμικό. Δεν ήταν ο Δημήτρη αυτό. Ήταν καταβιβλημένο, κουρασμένο. Βλέπετε ότι ήταν πεσμένο. Δεν μπορούσε καν να καθίσει ευθυτενή. Σωστά. Όπω πάντα ο Δημήτρη στήλατε τα του Τι βέβαια, ποτέ, να, να, να πω ότι κάποια στιγμή ο Γιώργο. Κάποια στιγμή ο Γιώργο και πάει ένα τηλέφωνο και μου λέει: ότι ήδη Θέλω να έρθω ε, να με δει, αλλά δεν προλαβαίνω. Λέω: Έτσι όπω ακούω, πρέπει να έρθει τώρα. Mm. Και πραγματικά, ε, α μου το επιτρέψει ο Γιώργο που το λέω, ήρθε και σώσαμε μια δύσκολη ε, κατάσταση τότε. Τι θέλω να πω, Ότι εδώ ήδη ήταν με την ε, ακουστική και μόνο χρειά, mm. βλέπαμε ότι δεν ήταν ο Δημήτρη τον οποίο γνωρίζουμε. Και ξέρετε κάτι για Ο γαστρεντερολόγος μου μου είχε πει κάτι, γιατί και εγώ είχα κάποια θέματα στο στομάχι αυτά, και μου είχε πει: Ζήνα, αν νιώσει ποτέ πόνο και τα λοιπά, θα, θα τρέξει αμέσω. Μην μου αρχίσετε, γιατί μπορεί να είναι με το πάγκρεας και αυτό. Και εκεί μου λέει: Δεν παίζει καθόλου. Γιατί έχει. Το είπε ε, πολύ ε, καλά. Γιατί έχει μια προδιάθεση. Οπότε, όταν έχουμε του πόνου μα εδώ, σε αυτά τα σημεία, μην νομίζουμε ότι είναι ένα κρύωμα και μπορεί να περάσει. Να το Καλύτερα ε. να το ελέγξουμε. Έχει να κάνει με, και μια δυκλία. κουβέντα να το πούμε. Έχει το μάχη κανεί. Έχει ένα έλκο. Έχει μια γαστρίτητα και λέει δεν βαριέσαι. Πονάω στο στομάχι, άρα πόνεσα και λίγο πιο πίσω. Δεν πήρα. Αν είναι προ τα πίσω, λοιπόν, σωστά ο γαστρολόγος είπε ότι μπορεί να έχει ανοχληθεί το πάγκρε. Η παγκρατήτα δεν είναι απλή ιστορία θα μπορούσε να το έχει προλάβει, με συγχωρείτε, αν είχε πάει νωρίτερα στον νοσοκομείο. Αυτό νοστονικό. δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο έντονη ήταν η συμπτωματολογία που θα καθοδηγούσε και εμένα και τον οποιοδήποτε να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Πολύ περισσότερο σε εμά που είμαστε γιατροί και δεν είμαστε και οι πιο γρήγοροι. Το Γιατρέ ταξίδι που έκανε κάτι. πρόσφατα. Η... Το, Α, ταξίδι, με το, ταξίδι, που έκανε πρόσφατα μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να έπαιξε ρόλο. Θα σα πω μόνο κάτι. Δεν σημαίνει ότι έχω κάτι. Λατρεύω τον Αιγυπτιακό λαό και τον πολιτισμό του. Θα σα πω μόνο κάτι. Ότι κάποτε είχαμε ένα συνέδριο εκεί και οι συνθήκε ήταν τόσο πολύ παλιότερα βέβαια, τόσο δύσκολε από πλευρά. Η υγιεινής, Υινής, που είναι, η περισσότερη ομάδα αποδεκατίστηκε πώς... με γαστροντερίτιδα στο νοσοκομείο. Είναι πολλά τα περιστατικά Νομίζω ότι τά... όλοι έχουμε ε, πάθει Μπορώ τα να ρωτήσω για, για, για την ηλικία γιατρέα, αν παίζει ρόλο. Δηλαδή θέλω να πω. Την ανθεκτικότητα του μικροβίου. Εκεί... Ναι, ο Δημήτρη ήταν 72. Εκεί... <έζουν>... Αν, το... αν συνέβαινε σε κάποιον 40 ετών, 30, 50, θα ήταν διαφορετικό. Βεβαίω θα ήταν διαφορετικό. Όπω και πολύ σωστά το λέτε, το θέμα μα είναι ανοσοποιητική δυνατότητα σωστή. Δηλαδή. Αν έχουμε συνυπάρχουσα νοσήματα, είμαστε... αν έχουμε ναι αν έχουμε, ε, σαρκή, αν έχουμε διαβήτη. Και by the way, το εκμεταλλεύομαι τώρα. Το συνέδριό μα το Σαββατοκύριακο στο Ζάπιο, που είναι ανοιχτή η πρόσβασή του, είναι το δέκατο τη Ευρωπαϊκή Τελεία. Ωραία! Ξεκινάει το μεσημέρι. Η δική μου ομιλία είναι το βραδάκι κατά τι 8 και το opening εκεί. Είστε. είστε προσκεκλημένοι μου να έρθετε. Είναι ελεύθερη, το ξαναλέω, είσοδο με πολύ ωραία θέματα. Τρει εκ των οποίων συνεδρίω αναφέρονται, κύριε Τσέγκου, στο πώ προλαμβάνουμε τι λοιμώξει, χωρί φυσικά να ξέραμε εμεί κάτι σε σχέση με το Ευχαριστώ. πρόσφατο γεγονό.